Έναν άνθρωπο από την οικογένεια του Ηρακλή που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα του μπάσκετ και τώρα βεβαίως φιλοδοξεί να βοηθήσει το αγαπημένο μας άθλημα και από ένα άλλο μετερίζει. Όχι βέβαια και πολύ ξένο σε αυτόν, γιατί ήδη το κάνει μέσα από την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, να το πω σωστά. Γιάννης Τσουμής, κορυφαίος σκόρερ του Ηρακλή. Τι κάνετε κύριε Τσουμή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή Σαρακοστή. Με το αριστερό, υγεία ωραία, να έχουμε. Τι ωραία έμπαινε η μπάλα με το αριστερό, κύριε Γιάννη. Με προλαβές. Σας πρόλαβα, ναι, σας πρόλαβα. Λίγο. Σας πρόλαβα λίγο, ναι, okay. Η αλήθεια είναι. Ναι. Καταρχήν, να πούμε ότι είστε σε μια διαδικασία εντελώς παραγωγική, θα έλεγα, όντας αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣΤ, πάντα κοντά στον Ηρακλή βεβαίως, αν και ο Ηρακλής θα σας ήθελε περισσότερο κοντά του. Νομίζω το λέει και ο πρόεδρός του συχνά πυκνά αυτό. Το λέει. Και τώρα... Το λέει και με τη Μάη που το λέει. Ναι, το λέει όντως. Και νομίζω δεν έχει άδικο ο κύριε Γιάννη τώρα, εντάξει, μου επιτρέπετε το κύριε Γιάννη. Και βεβαίως... όπως αισθάνεσαι άνετα, Κώστα μου. Εντάξει. Όπως αισθάνεσαι άνετα. Και βεβαίως τώρα μπαίνετε και σε μια διαδικασία εκλογική, η οποία είναι κρίσιμη για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Να πω ότι είστε υποψήφιος μέλος για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ με τον Παναγιώτη Φασούλα. Ναι, με τον Παναγιώτη Φασούλα, ναι, είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Είναι γνωστό, ναι. Έχω ταχθεί με την ομάδα του Παναγιώτη Φασούλα, να μην την πούμε παράταξη, ναι. Με την πολύ δυνατή ομάδα που έχει δημιουργήσει και διεκδικούμε την ανάληψη των καθηκόντων, τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σχετικά με την εισαγωγή που έκανες, ναι. Όντως είμαι από το 2004 στην ΕΚΑΣΤ. Δηλαδή έχω συμπληρώσει 17 χρόνια και υπολείπονται και άλλα 3 χρόνια θητείας. Προσπαθώ να προσφέρω στο μπάσκετ της πόλης και γενικότερα της Ελλάδος, γιατί πάντα είχα μια επαφή και με το ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, το οποίο όταν ξεκίνησα πραγματικά ήταν πάρα πολύ παραγωγικό, αλλά ειλικρινά τα τελευταία χρόνια έχει βαλτώσει. Εμείς στην ΕΚΑΣΤ αντισταθήκαμε. Υπερβάλαμε αυτούς, κρατήσαμε ψηλά την διαδικασία με τα τοπικά μικρά πρωταθλήματα του Μίνι, των Παμπέδων, με μικτές ομάδες και βεβαίως είναι σίγουρο ότι θα ξαναφέρουμε μια πολύ μεγάλη δυναμική την επόμενη μέρα των εκλογών. Ένας απλός φιλάθλος του μπάσκετ, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις όχι τόσο ζεστά όπως ίσως εμείς ή έτσι πιο φανατικοί μπασκετικοί, μαθαίνει τώρα και ακούει ότι έχουμε εκλογές στην ΕΟΚ, ότι φεύγει ο Βασιλακόπουλος και τα λοιπά. Και θα αναρωτηθεί, γιατί Φασούλας? Τι θα του λέγατε? Λοιπόν, καταρχήν το ότι φεύγει ο κ. Βασιλακόπουλος είναι το αποτέλεσμα κάποιων αλλαγών νομοθετικών, κάποια πράγματα που θέσπισε το κράτος, η κυβέρνηση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τα διαδικαστικά αυτά, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και ένας φρέσκος αέρας. Ναι. Θυμούμε τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Να φανταστείτε, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι όταν ήμουνα μέλος της Εθνικής Εφήβων, το 1975, ήταν Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και Αρχηγός Αποστολής. Σωστό. Δηλαδή μιλάμε για 40 κάτι χρόνια. Ναι. Η προσφορά του είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να σηματοδοτηθούν για ένα φρεσκάρισμα και να αναδειχθούν και νέα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν από τη στιγμή που δεν ήταν δυνατόν να πάρει μέρος ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και κάποιοι άλλοι συνεργάτες του λόγω ηλικιακών ορίων και λόγω ορίων θητιών, βεβαίως προέκυψαν νέες δυνάμεις. Μέσα από αυτές τις νέες δυνάμεις και τα νέα ενδιαφέροντα που προέκυψαν, θεώρησα και θεωρώ ότι η καλύτερη επιλογή είναι ο Φασούλας. Ναι. Ρώτησες τώρα το γιατί. Ναι. Γιατί ο Παναγιώτης ο Φασούλας είναι μια μπασκετική προσωπικότητα πανευρωπαϊκής και διεθνούς ακτινοβολίας. Νομίζω θα σας κουράσω αν ξαναπώ είναι, έτσι, έχει κατακτήσει πανευρωπαϊκό, έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια, σε ολυμπιακούς αγώνες και βεβαίως δεν είναι και άσχετος με την κοινωνική ζωή του τόπου, έτσι. Διετέλεσε και δήμαρχος, διετέλεσε και βουλευτής. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης που κάποια στιγμή αποχώρησε και δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Άρα έχει μια μεγάλη δράση στα κοινά, δραστηριότητα. Πλαισιώθηκε στο ξεκίνημα από 3-4 επίσης πολύ επώνυμους μπασκεμπολίστες, τον Ευθύμη το Ρετζιά που έχει παίξει και στο NBA. Σωστά. Το Φάνη το Χριστοδούλου, τον Μπέμπι, ο οποίος είναι ένα
ένα τοτέμ, ένα σύμβολο στο ελληνικό μπάσκετ, το πλέον ταλαντούχος παίκτης από ό,τι λένε όλοι. Ναι. Ο Μέμος ο Ιωάννου, με τον οποίο υπήρξα συμπαίκτης στις εθνικές ομάδες τις μικρές. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο συμπαίκτης μου, ο γιατρός, ναι, που λένε. Ο γιατρός. Εκεί λοιπόν, όταν είδα ότι οι παλιοί μπασκετμπολίστες ενδιαφέρονται, άλλωστε τόσα χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, ακούω από όλο τον κόσμο γιατί δεν ασχολούνται οι παλιοί μπασκετμπολίστες, ναι, με το άθλημα. Ήταν ένα ερώτημα που έκαιγε. Και λέγανε όλοι ότι στις ξένες ομοσπονδίες είναι όλοι οι βετεράνοι, οι παλιοί μπασκετμπολίστες. Ισχύει. Ναι, πάνω από τις μισές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες είναι οι παλιοί βετεράνοι. Είναι. Άρα υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης και επικοινωνίας, μια άνεση να ανοίγουν πόρτες, να οργανωθεί καλύτερα το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω εκεί λοιπόν, μετά την πρόσκληση που είχα την τιμητική από τον Παναγιώτη Φασούλα, του έθεσα το ζήτημα ότι πρέπει να πλαισιωθεί και από παράγοντες έτοιμους, δοκιμασμένους. Και έτσι λοιπόν η ομάδα συμπληρώθηκε, ναι, με εξαιρετικά στελέχη, με προέδρους ενώσεων, αντιπροέδρους ενώσεων, γενικούς γραμματείς ενώσεων που ξέρουν το αντικείμενο και είναι έτοιμοι από την πρώτη μέρα να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους και την προσπάθειά τους να ξαναανεβάσουν επίπεδα το ελληνικό μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τάσουμε με τον Παναγιώτη Φασούλα και προσπαθώ να αναδειχθούμε νικητές. Ναι. Τώρα βεβαίως για τη δική σας πορεία στο μπάσκετ, όντως νομίζω ότι μιλάει η παρουσία σας στην ΕΚΑΣ και τα λοιπά. Όμως, πολλοί λένε και διαβάζουν τις εξαγγελίες και του Παναγιώτη και του κυρίου Λιόλιου και του κυρίου Παπανικολάου. Και κύριε Τσουμή, ναι, εγώ μπορώ να πω και ομολογώ ότι λίγο πολύ λέμε τα ίδια πράγματα. Έτσι, δηλαδή όλοι θέλουν το καλό του μπάσκετ, όλοι λένε ότι υπάρχουν λύσεις και τα λοιπά. Σε τι διαφοροποιείται, ας πούμε, η δική σας ομάδα σε σχέση, ας πούμε, με τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος και αυτός έχει ένα όραμα, λέει κάποια πράγματα σωστά, και ο κύριος Παπανικολάου το ίδιο είναι ένας νέος άνθρωπος στο μπάσκετ κτλ. Σε τι διαφοροποιείται, ας πούμε, η πλευρά Φασούλα? Καταρχήν είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους. Ναι. Και το ότι έχουν σχηματιστεί, ας πούμε, τρεις ομάδες, τρεις παρατάξεις, είναι θετικό για μένα. Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Εμείς θεωρώ ότι έχουμε την τεχνογνωσία, γιατί έχουμε τρέξει τα προγράμματα του αναπτυξιακού κυρίως, έχουμε ζήσει τα πρωταθλήματα, έχουμε τη μυρωδιά που λένε του παρκέ, ναι, είμαστε αθλητές, είμαστε παράγοντες, τα συνδυάζουμε όλα. Επίσης, δεν είμαστε, κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης ΚΑΕ, μοιαζόμαστε για το ερασιτεχνικό μπάσκετ, σε όλα τα επίπεδα, από το κορυφαίο μέχρι το τελευταίο χωριό. Ναι. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το ενωσιακό, το τοπικό πρωτάθλημα, να δώσουμε ξανά ζωντάνια στο ελληνικό στοιχείο του μπάσκετ, να αναδείξουμε τον Έλληνα παίκτη πρωταγωνιστή. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα χτίσουμε την άλλη μέρα γήπεδα και μάλιστα σε τέτοιο μεγάλο αριθμό. Δίνουμε μεγάλο βάρος στην δυναμική της ομάδος, ναι, με την Ομοσπονδία να έχει 18 μέλη και να συνέρχεται τακτικά και όχι 3-4 φορές το χρόνο μόνο. Και βεβαίως θα έχουμε στο πλευρό μας, θα επιλέξουμε τους καταλληλότερους τεχνοκράτες για το management, για το marketing, για το promotion, ναι, εννοείται. Ναι. Και επίσης έχουμε και πολλά άλλα θέματα, τα οποία μέσα από συνεντεύξεις και του Παναγιώτη αλλά και προσωπικές δικές μου, τα έχουμε αναδείξει, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Ναι. Επίσης έχουμε στόχο να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη του Έλληνα φιλάθλου αλλά και του Έλληνα παράγοντα στην ελληνική διαιτησία, η οποία έχει πολλούς και καλούς διαιτητές. Μεγάλο απλώς θέμα αυτό. Για κάποιους λόγους, ναι, πράγματι είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Και έτσι θέλουμε να αναδείξουμε μια κεντρική επιτροπή διαιτησίας, η οποία να μην είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Να είναι επαγγελματίες, επιλεγμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι να δίνουν και λόγο και αναφορά. Εάν εκτελούν καλά τα καθήκοντά τους, συνεχίζουν. Εάν όχι, κάπου κάποια στιγμή σταματάνε. Να αξιολογούνται όπως όλοι. Γενικότερα λοιπόν, βεβαίως. Ναι. Επίσης, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε από την πρώτη στιγμή χρηματοδότηση των σωματείων άμεση. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος της Ομοσπονδίας. Ο ρόλος της Ομοσπονδίας είναι μέσα από τον εξυγχρονισμό, από τη μηχανοργάνωση, τη μηχανογράφηση, να, ναι, δημιουργήσουν κάποιες ευνοϊκότερες συνθήκες, να απαλύνουν τα σωματεία από κάποια έξοδα, όπως τα έξοδα της έκδοσης των δελτίων των αθλητών, να βρούμε κεντρικούς χορηγούς. Έχουν επιβαρυνθεί ομάδες με αρκετά έξοδα διαιτησίας, μετακινήσεις,
Πληρώνουν αρκετά. Δυστυχώς πολλά. Ναι. Πιστεύουμε ότι μετά από μια σωστή διαχείριση θα βρεθούν οι πόροι να υποστηρίξουν και τις ομάδες όσον αφορά τις ελαφρύνσεις των βαρών που έχουν για τις μετακινήσεις, για τα έξοδα αγώνων, διαιτησίες, γραμματείες, όπως επίσης να βρεθούν πόροι οι οποίοι θα επενδυθούν στο αναπτυξιακό. Μάλιστα. Εδώ και αρκετά χρόνια τα αναπτυξιακά και λειτουργούν σε εθελοντική βάση. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Θέλουμε εμείς τους προπονητές και των ενώσεων και των κλιμακίων και των εθνικών ομάδων να είναι αμοιβόμενες και αποκλειστικής χρήσης. Να μην εμπλέκονται οι ρόλοι. Δηλαδή, έτυχε τα τελευταία χρόνια προπονητής εθνικής ομάδος να είναι και τεχνικός σύμβουλος. Να είναι σε ομάδα. Να είναι σε ομάδα, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι είναι ασυμβίβαστο. Δεν είναι σωστό. Για αυτά τα πράγματα θα παλέψουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι είναι. Ενημερώστε μας λίγο. Έχω κάτι πληροφορίες για παράταση κτλ. Έχετε υπόψη σας κάτι τέτοιο στις εκλογές? Άκουσα για μια παράταση ολίγων ημερών σχετικά με το διαδικαστικό για να σταλούν ξανά μέσω τα mail των εκπροσώπων των σωματεία. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή τα σωματεία δήλωσαν ποιοι τους εκπροσωπούν. Πάμε για 10 Απριλίου δηλαδή. Πάμε για 10 Απριλίου δηλαδή. 6-7 ενδεχομένως. Κοιτάξτε, βέβαια για μας το καλύτερο θα ήταν να γίνουν πραγματικές εκλογές με το κλασικό παραβάν. Να γίνει γενική συνέλευση και μετά να ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Εννοείται. Εδώ δεν λέω η τεχνολογία μπήκε στη ζωή μας, αλλά έχουμε και κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την ορθότητα της διαδικασίας. Και εγώ. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο παραβάν, είναι ατομική η ψήφος. Έτσι. Εάν τώρα γίνει με τον κωδικό, μπορεί να είναι και του καναπέ που κάποιοι είπανε. Δηλαδή, να είναι μια ομάδα και να υπάρχει και μια εποπτεία της ψήφου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να κάθονται να πίνουν τον καφέ τους όλοι με το τάμπλετ εκεί και να ψηφίζουν, να αλλάζουν, να κάνουν. Είναι λίγο τα πράγματα, ναι, περίεργα. Θα μπορούσε να υπάρξει μια κάποια μικρή υπομονή, παράταση. Όπως επίσης θα μπορούσε να διαμοιραστεί η εκλογική διαδικασία κατά τόπους της ενώσης, με ραντεβού θα έλεγα, γιατί κάθε ένωση δεν έχει και πάμπολα σωματεία, πέρα από την Αθήνα, τον Πειραιά και ενδεχομένως και τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, μέσα από το Μητρό περιορίστηκε ο αριθμός των σωματείων που ψηφίζουν. Ναι. Είναι θετική κίνηση που έγινε αυτό το νοικοκύρεμα με το Μητρό, αλλά από την άλλη, για σκεφτείτε, ο Ηρακλής που προηγουμένως είπατε για την μακρόχρονη κοινωνική του δράση και αθλητική δράση, σωστά, να μην μπορεί να ψηφίσει στις εκλογές της Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Λάθος είναι αυτό. Να ψηφίζουν οι γαλάζιοι, που τους θυμώ τους γαλάζιους, και να μην ψηφίζουν οι Ηρακλείς. Έτσι. Είναι αδιανόητο. Λάθος, είναι ένα σημείο δηλαδή πραγματικά που είναι λυπηρό. Ναι, πραγματικά. Και μια που είπαμε για Ηρακλή, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουμή, η ομάδα φέτος είχε σκαμπανεβάσματα. Τώρα έκανε μια νίκη, ηρέμησε λίγο βαθμολογικά. Πώς τη βλέπετε γενικότερα? Ευτυχώς που νικήσαμε λοιπόν και πήραμε μια ανάσα. Ναι. Ξεκινήσαμε με ένα ερωτηματικό. Ο αγώνας που ήταν στην Κύπρο εμένα μου έδειξε κάποια σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Η νίκη όμως στην έναρξη πρωταθλήματος επί του ΠΑΟΚ μας έδωσε ένα κουράγιο, ένα θάρρος, μια αισιοδοξία. Σωστά. Φάνηκε στη συνέχεια ότι τελικά δεν ήταν η χημεία της ομάδας. Ναι. Ήδη νομίζω έχουν αλλάξει και 4 ξένοι. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και 3 προπονητές. 4 ξένοι. Και 3 προπονητές. Και 3 προπονητές. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια αυτά που αναφέρθηκα και προηγουμένως, οι ομάδες να αποκτήσουν έναν ιστό, μια ραχοκοκαλιά ελληνική, ναι, που να μπορείς να εμπιστευτείς και να έχει και 2, 3, 4 καλούς, πολύ καλούς. Ξένους. Πιστεύω ότι εντάξει, η χρονιά θα τελειώσει ομαλά. Ναι. Νομίζω έχουμε και κάποιους ευρωπαϊκούς αγώνες. Την άλλη εβδομάδα. Ας κάνουμε και εκεί μια καλή διάκριση με το καλό, να μας δώσει και αυτό έναν αέρα επιπλέον. Θέλω να επιβραβεύσω την επιμονή του Θόδωρου του Δρακόπουλου, παρόλο που ακούω κάποιες φωνές διαμαρτυρίας. Ναι, πράγματι πληγωθήκαμε όταν είδαμε, ας πούμε, το πώς εξελίχθηκε το μάτς Ηρακλής Άρης. Ναι. Όλοι πληγωθήκαμε, σκοτήκαμε και κλείσαμε την τηλεόραση που λέει ο λόγος. Αλλά δεν πρέπει να αντιδρούμε έτσι δυναμικά και βία, ας το πούμε. Τα έχεις βιώσει εσύ, Κώστα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε μια υπομονή και να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός. Νομίζω κάπου ο σχεδιασμός στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν ήταν σωστός. Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι χτίζονται οι ομάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Το καλοκαίρι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουμή, που μας μιλήσατε. Αυτά ως προς τον Ηρακλή. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.